Τα διαπιστευτήρια της υποταγής του έσπευσε να δώσει εκτός από τις ευχαριστίες του στον Ερντογάν, ο νέος ψευδοηγέτης των Τουρκοκυπρίων και υπέρμαχος της τυχοτόμησης Μεγαλονήσου, αμέσως μετά από την εκλογική του νίκη. Με 4.500 ψήφους διαφορά και ενισχυμένη τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στο δεύτερο γύρο, ο Τούρκος Πρόεδρος κατάφερε με παρεμβάσεις και εκβιασμούς να επιβάλει τον εκλεκτό του Ερσίν Τατάρ στην ηγεσία του ψευδοκράτους, επικρατώντας με 51,74%. Ο απερχόμενος Μουσταφά Ακιντζή, που συγκέντρωσε 48,26%, ανακοίνωσε το τέλος της 45χρονης πολιτικής του καριέρας με μια δήλωση όλο εχμές. Bir kere daha yaşanmasın. Bunlar hep tarihimize birer kara leke olarak geçecektir maalesef. Με άρμα το παράνομο άνοιγμα των Βαρουσίων, ο Τατάρ μπόρεσε να αλώσει τις κατεχόμενες εκλογικές περιφέρειες της Αμοχώστου και του Τρικόμου, εκεί όπου οι Τούρκοι έπικοι αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού σε αντίθεση με τη Λευκοσία. Ακόμα και το σενάριο δυνητικά μελλοντικής προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία δεν θα πρέπει να αποκλειστεί. Σε ανοιχτή ακρόαση και μπροστά στις κάμερες, ο Ερντογάν προσκάλεσε τον εκλεκτό του στην Άγκυρα για να συζητήσουν για τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσουν σχετικά με το Κυπριακό. Hidrokarbon faaliyetlerimiz olmak üzere her alanda birlikte yekvücut olarak çalıştık. Ο ηγέτης που εξέλεξαν οι Τουρκοκύπροι ελπίζουμε να προσέλθει στο τραπέζι της συζήτησης προκειμένου να συμβάλλει και αυτό στην επανένωση του νησιού. Νωρίτερα, τηλεφωνική επικοινωνία είχε με τον Τατάρ και στη συνέχεια με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ στην Κύπρο, Νίκος Αναστασιάδης, την οποία ενημέρωσε για την πρόθεση των δύο ηγετών για συνάντηση.